πάμε όμως εμείς στην κατάσταση της πολιτικής σκηνής και δει τα ζητήματα που αφορούν τη Μεσσηνία. Μια και αυτά τέθηκαν επιτάπητος αναλυτικά στην συνάντηση που είχε ο βουλευτής Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κ. Γιάννης Λαμπρόπουλος, με τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κ. Μητσοτάκη. Τον έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, τον κ. Λαμπρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Κανελόπλε, σε εσάς, σε όλους τους τηλεθεατάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να δούμε λίγο τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν σε αυτήν την συνάντηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό και που είχατε τη δυνατότητα για μία ακόμη φορά να μιλήσετε για τα κύρια θέματα του τόπου μας. Υπάρχουν εξελίξεις, θα τις δούμε να τρέχουν ή μιλάμε για μπλοκαρισμένα μέχρι τώρα έργα? Όχι, δεν μιλάμε. Εγώ από αυτή τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό διαπίστωσα για άλλη μια φορά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και ενήμερος για όλα τα θέματα του νομού μας και για όλη την Ελλάδα, γιατί ο ίδιος επισκέπτεται συνεχώς όλους τους νομούς, όλη τη χώρα, γνωρίζει από κοντά τα προβλήματα του κάθε νομού, τα προβλήματα της κοινωνίας μας και σκύβει ο ίδιος, ασχολείται ο ίδιος και προσωπικά μαζί με το Υπουργικό του Συμβούλιο και τους αρμόδιους υπουργούς και δίνει λύσεις. Εγώ λοιπόν από αυτή τη συνάντηση βγήκα αρκετά αισιόδοξος. Συζητήσαμε, όπως είπατε, όλα τα θέματα του νομού και τα κύρια θέματα, αυτά που αφορούν το νομό μας και αυτά που δίνουν προοπτική για ανάπτυξη, για άλλες μέρες, για καλύτερες μέρες στους νέους μας, στο λαό της Μεσσηνίας, στις υποδομές της Μεσσηνίας. Εγώ θα σας ρωτήσω λοιπόν, και νομίζω ότι τα έχετε ήδη περιγράψει και σε ένα δελτίο τύπου το οποίο εκδώσατε, όμως θα σταθώ λίγο στα αρχικά, στα οδικά ζητήματα. Περιμέναμε πολλά και περιμένουμε πολλά. Να δούμε εξελίξεις, δεν θα πω να δούμε εργοτάξη, αλλά να δούμε εξελίξεις. Να τις δούμε να καταγράφονται για να πούμε ότι είμαστε σε ένα ρυθμό υλοποίησης για μια σειρά από έργα. Για παράδειγμα, Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Από την άλλη, το Πάτρα Πύργος. Αφήστε με να σας απαντήσω, ναι, εδώ. Παρακαλώ, θα σας απαντήσω. Ναι, στο Καλαμάτα, Μεσσήνη, Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη, λοιπόν, τρέχουν όλα όπως είναι σχεδιασμένα και μια χαρά. Ήδη έχει ξεκινήσει, όπως είχαμε πει από τον προηγούμενο μήνα, ο ανταγωνιστικός διάλογος. Βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο και πιστεύουμε και προσδοκούμε ότι θα έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έχουμε ανάδοχο και από το 2022 θα αρχίσουν οι εργασίες. Τι καλύτερα νέα! Είναι ένας άξονας ο δικός που τον ζητούσαμε, που τον παλεύαμε. Εγώ είχα ξεκινήσει τις μελέτες με τον Σουφλιά από το όταν ήταν υπουργός Πεχοδέα από το 2007. Τις βρήκαμε έτοιμες τώρα, τις εκμεταλλευόμαστε και το έργο μπορώ να πούμε μεταβεβαιότητος, το έχει διαβεβαιώσει δύο φορές ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, θα γίνει, υπάρχει προχωράνε οι διαδικασίες, κανονικότατα. Υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης μέσα σε αυτό το πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου? Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας. Τώρα δεν μιλάμε για ένα, δύο ή τρεις μήνες νωρίτερα ή αργότερα. Σημασία ότι έχει μπει που λέμε το νερό στα βλάκι. Βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη φάση και πάνε όλα τα πράγματα καλά, σας λέω. Εγώ αισθάνομαι μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί μετά από το δρόμο Τρίπολης Καλαμάτας στόχευσα το δρόμο από την Καλαμάτα μέχρι τη Μεθόνη. Το ξέρουμε αυτό, κύριε Λαμπρόπουλο, και νομίζω ότι έχει καταγραφεί και στην αναφορά των πραγμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με τις οδικές διεκδικήσεις. Το λέω όμως γιατί στη Νέα Δημοκρατία ακούγονται διάφορες φωνές. Ο ίδιος ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χρυσομάλης, πριν από ένα περίπου μήνα έλεγε άλλα πράγματα σχετικά με το τι γίνεται όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία και ενδέχεται να υπάρξουν άλλες εξελίξεις για τον δρόμο. Τελικά, η λύση είναι μία, ακολουθούμε αυτό το δρόμο. Ενδέχεται να καθυστερήσει, θα μπλοκάρει, πάμε το 22. Είπατε. Πόσο πιθανό είναι αυτό? Η λύση είναι μία. Αυτή που προχωράει τώρα, αυτή που ενέκρινε ο αρμόδιος υπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής, που έχει εγκρίνει ο πρωθυπουργός ο Κώστας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που στηρίζουμε όλη η Νέα Δημοκρατία και στηρίζουμε και οι πάντες και όλα τα κόμματα από ό,τι γνωρίζω και όλοι οι φορείς. Η λύση είναι μία λοιπόν, προχωράει, ό,τι άλλο ακούγεται ή γράφεται, δεν ξέρω, ούτε καν εμπόδια μπορεί να φέρει, γιατί σας λέω και πάλι ότι όλα έχουν πάρει την πορεία τους και δεν τον σταματάει τίποτα πλέον αυτό το δρόμο. Στο αεροδρόμιο να έρθω. Θα τα δούμε έτσι λίγο. Να πούμε το δεύτερο οδικό άξονα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τη Μεσσηνία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Είναι το Τσακώνα Καλό Νερό.
Ναι, γι' αυτό υπάρχουν εξελίξεις. Γιατί θυμόμαστε ότι, είχε αναφερθεί ότι μετά το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη θα δούμε κάτι. Ή τουλάχιστον μετά το Πατραπίδους. Εγώ στο εξήγησα στον Πρωθυπουργό, όπως το λέτε, και από το Καλονερό μέχρι τον Πύργο. Εξήγησα λοιπόν ότι αυτός ο άξονας από την Καλαμάτα μέχρι τον Πύργο, από την Τζακώνα μέχρι το Καλονερό, είναι ένας σημαντικότατος οδικός άξονας για την ανάπτυξη και του νομού αλλά και όλης της Δυτικής Ελλάδος. Εγώ πιστεύω ότι ανέλησα και εξήγησα στον κύριο Πρωθυπουργό την αξία αυτού του οδικού άξονα για όλη τη Δυτική Ελλάδα, το δυτικό άξονα όπως συνηθίζω να το λέω χρόνια, και μάλιστα είπαμε και το εξής, ότι μια γραμμή, ανέλησα εγώ, μια γραμμή που θα μπορούσε να μπει με καράβι από την Κρήτη στην Καλαμάτα, πόσο θα διευκόλυνε να έρχονται τα φορτηγά με τα εμπορεύματα, με τα κυπευτικά από την Κρήτη, να βγαίνουν στην Καλαμάτα, να πηγαίνουν κατευθείαν στην Πάτρα και από εκεί να φεύγουν για την Ευρώπη. Θα κερδίζουν ώρες, θα κερδίζουν από τον Πειραιά κίνηση μέχρι να ξαναφτάσουν στην Πάτρα. Είναι ο άξονας αυτός σημαντικός, είναι στρατηγική σημασία για τη χώρα. Τα εξήγησα και πιστεύω η πολιτική βούληση υπάρχει, είμαστε στην αναζήτηση του τρόπου που θα χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Μάλιστα. Περισσότερα δεν μπορώ να πω. Εδώ υπάρχουν καθυστερήσεις και νομίζω ότι το επιβεβαιώνετε και εσείς μαζί μου. Θα μπορούσαν να είχαν τρέξει πολύ τα πράγματα και νωρίτερα. Δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση. Τώρα, να έρθουμε λίγο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Στο αεροδρόμιο έχει εκφραστεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όταν είχε έρθει η τελευταία φορά στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα. Η απόφαση είναι πλέον θα δοθεί χωριστά από τ' άλλα σε ιδιώτες, οπότε και αυτό βρίσκει τη λύση του. Υπάρχουν όμως και κρίσιμα ζητήματα και νομίζω ότι τα έχετε θίξει και εσείς. Τέσσερα χρόνια, 4,5 για το αεροδρόμιο υπήρχε μια στασιμότητα απαράδεκτη. Τώρα πιστεύουμε ότι και εκεί θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Οι δρόμοι και το αεροδρόμιο θα απογειώσουν τη Μεσσηνία. Ο δρόμος Τρίπολης Καλαμάτας απογειώνει τη Μεσσηνία και γεμίζει κόσμο, την Καλαμάτα και όλο τον ομό. Θα γίνει και το αεροδρόμιο, πραγματικά η Μεσσηνία απογειώνεται. Υπάρχουν και κρίσιμα ζητήματα και εγώ θα σταθώ λίγο και στα αγροτικά τα οποία τα έχουμε θίξει και με το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας αλλά και με την υπόθεση της Σταφίδας που έρχεται τώρα και καίει, κυριολεκτικά καίει. Εδώ υπάρχουν εξελίξεις. Εγώ παρέδωσα στον κύριο Πρωθυπουργό μια επιστολή της Ένωσης Συνεταιρισμών που αναφέρει αναλυτικά το θέμα με το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας. Του εξήγησα και πώς έχει ακριβώς. Όπως εξήγησα επίσης και για το πρόβλημα που υπάρχει με τη Σταφίδα. Και ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι θα συζητήσει με τον Υπουργό και σίγουρα θα ασχοληθούν για το καλό. Να το ελπίσουμε, γιατί και στα δύο θέματα πάντως ξέρουμε πολύ καλά ότι έως τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει παρουσιάσει μια, να το πω έτσι, στάση αναμονής που στη συγκεκριμένη περίπτωση για την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας και για τη Σταφίδα δεν είναι και υπέρ μας. Κατά μας είναι και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Λαμπρούμπλε, γιατί όσο τρέχει ο χρόνος πιέζει η κατάσταση έπρεπε, και μετά από θέματα. Γι' αυτό έπρεπε να ενημερωθεί ο κύριος Πρωθυπουργός. Και να πούμε ότι και για τα δασικά είχατε δυνατότητα να συζητήσετε. Είναι ένα θέμα το οποίο ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει τη διάθεση και τη θέση να δώσει την καλύτερη δυνατή λύση και προς αυτή την κατεύθυνση προχωράει. Με λίγα λόγια, έτσι αν συνοψίσουμε, ήταν μια επικοδομητική συζήτηση και προφανώς θα περιμένουμε τις θετικές εξελίξεις σε επίπεδο υλοποίησης έργων πια. Συμφωνώ απόλυτα, πολύ επικοδομητική και έφυγα αισιόδοξος. Ευχαρίστησα τον κύριο Πρωθυπουργό γιατί και γνωρίζει τα προβλήματά μας και θέλει την ανάπτυξη και του νομού μας και όλης της Ελλάδος και ιδιαίτερα της Μεσσηνίας που αναγνωρίζει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.